Έκδηλη ήταν και πάλι η δυσφορία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για τις ενέργειες και τη συμπεριφορά του Αλεξάνδρ Ντάουνερ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποκάλυψε πως μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου απέστειλε επιστολή προς τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχει ήδη απολέσει την εμπιστοσύνη τόσο του ιδίου όσο και της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας. Και αυτό που απαιτείται είναι αντικειμενικότητα. Και αν δεν την διαθέτει κάποιος και απολέσει την εμπιστοσύνη των μερών ή του ενός των δύο μερών, θα πρέπει να αποφασίσει πώς μπορεί να είναι βοηθητικός. Εάν μπορεί να είναι βοηθητικός πλέον. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Ντάουνερ έχει απολέσει εδώ και καιρό την εμπιστοσύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς, έτσι. Έχει απολέσει, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του πολιτικού κόσμου και μπορώ να πω και ευρύτερα της κοινωνίας. Κινήσεις ατυχείς οι οποίες έγιναν, δηλώσεις ατυχέστερες οι οποίες έγιναν, που έχουν προκαλέσει μια δυσπιστία και ως προς την αντικειμενικότητα του και ως προς την δυνατότητα να προσφέρει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι επισκέπτεται την Κύπρο ανά καιρούς για μια περιορισμένη χρονική περίοδο, πιστεύοντας ότι επειδή θα έρθει για 3 ή 4 μέρες μπορεί και να επιβάλλει ή να το χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης είτε προς τη μια είτε προς την άλλη πλευρά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε παράλληλα την απογοήτευσή του για την στάση της τουρκικής πλευράς στις προσπάθειες που προηγήθηκαν για συνομολόγηση ενός κοινού ανακοινοθέντος που θα επέτρεπε την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου. Και αυτό, όπως εξήγησε, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των ξένων μεσολαβητών, προς τους οποίους έστειλε μέσω του Αντένα σαφές μήνυμα. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, όσοι με καλούν να εμπλακώ σε ένα διάλογο, αυτό που δεν αντιλαμβάνονται είναι ότι μου εισηγούνται να μπω σε μια διαδικασία που δεν θα οδηγήσει παρά σε ένα νέο ενδεχόμενα τραγικό αδιέξοδο. Γιατί ένα νέο αδιέξοδο ενδεχόμενα να επιτρέψει στους Τούρκους να υλοποιήσουν τα οποιαδήποτε σχέδια θεωρούν ως σχέδια β' και ούτω καθεξής. Αφού παραδέχθηκε πως τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα με την πολιτική κρίση στην Τουρκία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε πως πρόθεσή του είναι να πάει σε ένα σύντομο και λιτό ανακοινοθέν. Παραδέχθηκε μάλιστα πως επεξεργάζεται παράλληλα και την διαχείριση ενός πιθανού αδιεξόδου. Σε ό,τι διαφορά στις φωνές που ακούγονται στο Εθνικό Συμβούλιο ότι έφτασε η ώρα για αλλαγή στρατηγικής και αξιοποίησης των ενεργειακών συμμαχιών της Κύπρου, ο Πρόεδρος αντέδεινε πως θα ήμασταν σε καλύτερη θέση για κάτι τέτοιο εάν ολοκληρώνονταν οι έρευνες αναφορικά με τα αποθέματα των υδρογοναθράκων που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά στην οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε μεν ικανοποίηση για τις θετικές αξιολογήσεις, ζήτησε δε όπως υπάρξει υπομονή από όλους, καθώς, όπως είπε, τα δεδομένα δεν μπορούν να στραφούν από τη μια μέρα στην άλλη. Δήλωσε δε σίγουρος ότι με τα μέτρα που λαμβάνονται και την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία θα υπάρξει σύντομα ανάκαμψη μέσω και της σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε στο θερμό ενδιαφέρον που ήδη υπάρχει από ξένους επενδυτές τόσο στο τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, όσο και στο θέμα του καζίνου. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την λειτουργία του καζίνου, το οποίο ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε σε θέση να αδειοδοτήσουμε ενώ του 2014. Ήδη προσλαμβάνεται ο οίκος ο εξειδικευμένος για την ετοιμασία ή την διόρθωση της νομοθεσίας που έχει ετοιμαστεί, των κανονισμών, των προδιαγραφών για τις. Μέχρι το τέλος του χρόνου εννοείται, θα μπορέσουμε θα μπορούμε να έχουμε αδειοδοτήσεις. Και μιλάμε για μία άδεια, για δύο. Για μία άδεια, η οποία θα μιλούμε για έναν θέρετρο καζίνων με θεματικές ενότητες, συνεδριακά κέντρα. Σε ό,τι διαφορά στις σχέσεις του με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Αναστασιάδης δεν θέλησε να προσθέσει οτιδήποτε, ενώ όπως είπε, υπάρχουν σε εξέλιξη έρευνες της Γενικής Εισαγγελίας στην Κεντρική Τράπεζα. Χαρακτηρίζει ωστόσο ανέκδοτο τα περί απόδοσης στην Κεντρική Τράπεζα, είτε του Προεδρικού είτε άλλης κρατικής περιουσίας, προς εξόφληση των οφειλών του κράτους. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω ανέκδοτα. Είναι όμως υποχρέωση του κράτους, για να είμαστε δίκαιοι, να μεταβιβάσει σημαντική περιουσία προκειμένου να διασφαλίσει ένα χρέος προς την Κεντρική Τράπεζα. Τέλος, αφού υπεραμείνθηκε των διορισμών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών, διορισμοί που όπως επέμεινε έγιναν με αξιοκρατικά και όχι κομματικά κριτήρια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε πως τα νέα Διοικητικά Συμβούλια δεν θα μπορούν να προβαίνουν σε προσλήψεις και προαγωγές, συντηρώντας και ανακυκλώντας, όπως είπε έτσι, τα φαινόμενα ρουσφετιού και αναξιοκρατίας.